Να πάμε λίγο να κλείσουμε το τρίτο μέρος με μια εκδήλωση η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο διαδικτυακά με πρωτοβουλία της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης για την χριστιανική νηστεία. Ένα πολύ ωραίο θέμα, 6 το απόγευμα, και φιλοξενούμε ευθύς αμέσως τον κύριο Κωνσταντίνο Ζορμπά. Έχει τοποθετηθεί πολλές φορές και είναι χαρά μας εδώ στην εκπομπή μας ο Γενικός Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα και χαίρομαι πραγματικά για αυτήν την πρόσκληση και μάλιστα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση αφού προηγήθηκε όλη αυτή η ωραία κουβέντα για την παράδοση και τον πολιτισμό της Κρήτης και την επόμενη μέρα της Καθαράς Δευτέρας. Ακριβώς. Και νομίζω ότι το δικό σας το προβληματισμό, ερώτημα, τι κάνουμε και τι δίνουμε σήμερα στην νεολαία μας, είναι και ένα δικό μου ερώτημα και μετά τις αποκριές τι ερώτημα. Εδώ Σωστά. Λοιπόν έρχεται να απαντήσει αυτή η μερίδα που αναφέρατε. Στο κομμάτι των διατροφικών συνηθειών επικεντρωνόμαστε, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά μεταξύ άλλων. Πρέπει όμως να... Μεταξύ άλλων, ακριβώς. Δεν πέφτει ο τόνος στην νηστεία. Πέφτει στο σύνολο. Δεν είναι η Σαρακοστή, αν θέλετε, ή οι μέρες της Σαρακοστής, οι οποίες είναι διαφορετικές ή πιο μαγικές, θα έλεγε κανείς. Ο στόχος, το αποτέλεσμα, η εντελέχεια αυτής της προσπάθειας του ανθρώπου μέσα από την Εκκλησία είναι να φτάσει στην Ανάσταση. Εκεί λοιπόν όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται και με την νηστεία, η οποία βοηθάει σαφώς, και γι' αυτό έχουμε τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος είναι καθηγητής και στο εργαστήρι έρευνας για τις ζωοτροφές, για ζωικά και φυτικά, ζωική και φυτική τροφή. Ένα εργαστήριο το οποίο και εδώ στην Κρήτη έχουμε μέσα από τον κύριο, ο οποίος δίνει ακριβώς και την ιατρική διάσταση της διατροφής στους σημερινούς νέους, ας πούμε, και γενικά στο σημερινό άνθρωπο. Θα απαντήσουμε λίγο και από την πλευρά της ιατρικής και από την πλευρά της Εκκλησίας τι είναι εκείνο που έρχεται να προσφέρει η νηστεία και όχι μόνο αυτής της περίοδου, διότι υπάρχουν πολλές νηστείες, υπάρχει και στα Χριστούγεννα, πριν τα Χριστούγεννα, 15 Αύγουστος, Τετάρτη, Παρασκευή. Τι προσφέρει δηλαδή σήμερα στον άνθρωπο? Επαναλαμβάνω ότι η διατροφή, εάν μείνει κανείς στη διατροφή μόνο και πάει την Καθαρά Δευτέρα για να αγοράσει, ξέρω εγώ, τον αστακό και τη γαρίδα που δεν μπορεί να τα πλησιάσει, δεν λέει τίποτα αυτό. Η Καθαρά Δευτέρα, σαν, αν θέλετε, σαν φράση, και αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε και εμείς οι παλαιότεροι και ίσως και εσείς αν το γνωρίσατε, είναι μία η μέρα που καθαρίζουμε τα πάντα στο σπίτι. Από την άποψη της καθαριότητας, να ξεκινήσουμε αυτόν τον αγώνα που θα μας φέρει στη Μεγάλη Εβδομάδα και Μεγάλη Εβδομάδα στην Ανάσταση. Θυμάμαι ότι αυτά τα ελάχιστα τα οποία είχαμε την Καθαρά Δευτέρα, αν θέλετε, που συνεχίζεται και στην Καθαρά Τρίτη και στην Καθαρά Τετάρτη, ειδικά στα μοναστήρια μας, όπου δεν πίνουν ούτε νερό οι μοναχοί, προσδιορίζουν, αν θέλετε, αυτό το μεγαλείο της Εκκλησίας που έρχεται να δώσει στην, θα έλεγα, στην τρομακτική κοσμικότητα της υπερκατανάλωσης μία άλλη διάσταση προσέγγισης ζωής του ανθρώπου. Το να αντικαταστήσω το τυρί με κάποιο άλλο τυρί, το οποίο δεν είναι από γάλα, δεν μου λέει κάτι. Το να αντικαταστήσω το κρέας ή, αν θέλετε, τα ψάρια με κάποιο άλλο ψάρι το οποίο είναι πανάκριβο, ούτε γι' αυτό μου λέει κάτι. Τα κείμενα της Εκκλησίας και ειδικά του Τριωδίου είναι, αν θέλετε, τόσο κατηχητικά που μας δίνουν ακριβώς το πραγματικό νόημα της Σαρακοστής. Είναι να πλησιάσουμε τον συνάνθρωπό μας. Είναι να βρεθούμε πιο κοντά του. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Πρώτον, στερώντας από κάτι από τον εαυτό μας, το οποίο θα το δώσουμε και θα το μοιραστούμε με κάποιον άλλον. Αυτό το μοίρασμα, αν θέλετε, το οποίο διατηρούμε πάρα πάρα πολύ έντονα εδώ στην Κρήτη, είναι κάποιο σημαντικό, αν θέλετε, μήνυμα της συνύπαρξης,
και της συνοδοιπορίας μας προς την Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση. Και το δεύτερο, το πιο μεγάλο και το πιο σημαντικό, ότι μειώνω όλη αυτή την υπερκατανάλωση των προηγουμένων ημερών και βρίσκομαι μπροστά σε μια καινούργια πραγματικότητα σεβόμενο στο φυσικό περιβάλλον. Το να, πάλι το να αντικαταστήσω με φρούτα της εποχής, φρούτα τα οποία βγαίνουν εδώ στην Κρήτη με ανανά και με μπανάνες, και αυτό δεν μου λέει τίποτα. Το θέμα είναι να μπορέσω όχι να τα στερηθώ, αλλά να τα βάλω στη ζωή μου με τέτοιο τρόπο για να μπορέσω να μειώσω όσο γίνεται περισσότερο αυτήν την κακή διατροφή, εάν θέλετε, που προηγήθηκε όλες τις ημέρες. Και εδώ ακριβώς έρχεται η ιατρική επιστήμη να μας εξηγήσει πώς βοηθά τον άνθρωπο άνθρωπο ο οποίος είναι βαρύς να απαλλαχθεί από αυτά τα βαρύδια και να είναι πιο κοντά στην προσέγγιση της πνευματικής του ζωής, και να προστατεύσουμε όσο γίνεται αυτό το φυσικό περιβάλλον. Βλέπετε λοιπόν ότι σήμερα οι επιστήμονες και οι ακαδημαϊκοί όλοι μιλάνε για κόκκινες γραμμές. Όλοι μιλάνε ότι έχουμε περάσει τα όρια αντοχής αυτού του φυσικού περιβάλλοντος. Η Εκκλησία από την άλλη, εδώ και 30 χρόνια με τον Παναγιώτατο το Οικουμενικό μας Πατριάρχη, έχει ορίσει την 1η Σεπτεμβρίου ημέρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, και μάλιστα τονίζει σε ένα μήνυμά του ότι θα πρέπει να προσέξουμε ότι κάθε καταστροφή απέναντι στον περιβάλλον είναι και μία αμαρτία. Τι είναι η αμαρτία? Είναι η συνέχεια, αν θέλετε, κάποιων λαθών του ανθρώπου που τα επαναλαμβάνει συνεχώς και φτάνει ακριβώς αυτή την κατάσταση. Αμαρτία, είτε λέγεται αμαρτία, είτε λέγεται κόκκινη γραμμή, είτε λέγεται όρια, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πρέπει κάποια στιγμή να προσεγγίσουμε με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο την ανθρώπινη ζωή μας και ύπαρξή μας σε σχέση με τον εαυτό μας, τον Θεό, τον συνάνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον. Αυτό, θα έλεγε κανείς, είναι το νόημα της πραγματικής Σαρακοστής. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια πολιτική πράξη, θα το πω έτσι χωρίς να αναφέρομαι σε κάποια ιδεολογία, μια στάση ζωής, θα έλεγα, απέναντι στο βίο των ανθρώπων. Κύριε Ζορμπά, τι ώρα ξεκινάτε αύριο, κάποιος ο οποίος επιθυμεί να συμμετέχει ώρα, διαδικτυακά, σωστά? Ναι, 6 ώρα είναι. Ορίστε, ναι, είναι διαδικτυακό. Θα θέλαμε πάρα πολύ να υπάρχει επικοινωνία διαζώσης. Διαπιστώνουμε ότι το διαδικτυακό είναι πιο εύκολο για τους ανθρώπους. Συν το γεγονός ότι και μετά την εκδήλωση μπορούν να το παρακολουθήσουν στο κανάλι του YouTube της Ακαδημίας. Και ελπίζουμε πραγματικά να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μηνύματα στους ανθρώπους που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία. Και όπως συνηθίζω να λέω μετά από κάθε τοποθέτησή σας και συζήτηση, εδώ είμαστε να αναφερθούμε και στα συμπεράσματα τα οποία θα προκύψουν μέσα από τη συζήτηση και τις τοποθετήσεις σας. Ευχαριστώ και εγώ, και εύχομαι σε όλες και όλους εύδρομων, όπως λένε οι πατέρες, δηλαδή καλό δρόμο, το της νηστείας στάδιον. Να είστε καλά.